Ένα τραγικό περιστατικό βίωσε η επιχειρηματική αποστολή του επιμελητηρίου Καβάλας στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, καθώς το προηγούμενο χρονικό διάστημα μέλη του επιμελητηρίου είχαν δώσει το παρόν στη δεύτερη ελληνοολλανδική έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, ενώ μάλιστα το πρωί της 18ης Μαρτίου 2019 πραγματοποιήθηκε ένοπλη επίθεση με τραγικό απολογισμό 3 νεκρούς και 9 τραυματίες, εκ των οποίων οι 3 βαριά. Για το περιστατικό αναφέρεται στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel, το μέλος της αποστολής του επιμελητηρίου Καβάλας στην Ουτρέχτη, Δέσποινα Παρασύρη. Όλα κυλούσαν ομαλά και στο γυρισμό μας την Δευτέρα το πρωί στο σταθμό των τρένων κοντά της Ουτρέχτης. Ευτυχώς λίγα λεπτά μετά που αναχωρήσαμε από το μέρος εμείς έγινε μία επίθεση μέσα στο τραμ όπου ένας Τούρκος ο οποίος αν δεν κάνω λάθος συνελήφθη σκότωσε 3 άτομα και τραυμάτισε 9. Εκ των οποίων οι 3 σοβαρά. Εμείς δεν είχαμε στην τρέξη ευτυχώς τα μεσοκίνδυνα γιατί προλάβαμε και φύγαμε από το σημείο. Αλλά όπως ξέρετε μετά τα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν παντού και σε όλα τα αεροδρόμια και σε όλους τους σταθμούς ήταν πολύ αυξημένα και είναι λογικό. Λίγα λεπτά πριν μπούμε στο τρένο συζητούσαμε και με τα παιδιά ότι, της επιχειρηματικής αποστολής ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή αισθανόμασταν αρκετά ασφαλείς. Όπως εξηγεί η κυρία Παρασύρη στο Ένα Channel, η αποστολή του επιμελητηρίου Καβάλας βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης καθοδόν για το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ από όπου θα αναχωρούσε. Ευτυχώς όμως αποχώρησε από το σημείο λεπτά πριν την πραγματοποίηση της επίθεσης. Εμείς δηλαδή όταν προσγειωθήκαμε και ανοίξαμε τα κινητά μας, οι κλήσεις ερχόταν απανωτές και τα μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι ανησύχησαν για μας. Και είναι φυσιολογικό και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπεις σίγουρα τη ζωή με άλλο μάτι. Βλέπεις ότι μπορείς να χάσεις τη ζωή σου σε κλάσματα, αν δεθείς στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Για τις συνεχείς τρομοκρατικές επιθέσεις αναφέρθηκε και στην εκπομπή αναλυτής του Ένα Channel και ο ευρωβουλευτής με την Ελιά Νίκος Ανδρουλάκης. Καλά, σίγουρα έχουμε δει πάρα πολλά τρομοκρατικά χτυπήματα. Εγώ την κάνει να ήμουν παρόν σε ένα από αυτά στο Στρασβούργο και αποτύχει. Δεν ήμουν από τα θύματα. Για λίγα μέτρα από το περιστατικό, εκεί που ήμουν περίπου στα 10 μέτρα, είχε 2 νεκρούς όπου τους σκότωσε τρομοκράτησα. Αλλά πέρα από αυτό, είναι μια καθημερινότητα ότι δυστυχώς το φαινόμενο αυτό έχει πλήξει τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Είμαστε τυχεροί που η Ελλάδα δεν έχει τέτοια φαινόμενα να αντιμετωπίσει. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να κάνει πολλά πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να κάνει, πρέπει να έχει πολύ μεγάλο έλεγχο στα σύνορα. Πρέπει όσοι φεύγουν από το Ισλαμικό κράτος μετά την κατάρρευση του μετόπου στη Συρία να είναι σε απόλυτο έλεγχο πού πάνε, τι κάνουν, διότι καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει ένα ετοιμοπόλεμο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγάλα χτυπήματα αν οργανωθεί στην Ευρώπη.